ξεκίνησε η συγκομιδή τεύθυλων στο νομό Σερών. Ήδη από χθες οι τεύθυλοπαραγωγοί ξεκίνησαν να παραδίδουν στο εργοστάσιο Ζάχαρης. Από εκεί η σοδειά τους θα μεταφερθεί στο εργοστάσιο Ζάχαρης στο πλατή. Από το πρωί τα πράγματα έχουν τη ροή τους. Δεν είναι, ας πούμε, τα φορτία ήταν έτοιμα, τα φέρνουμε εδώ, τώρα ξαναγεμίζουμε τα άλλα. Αλλά δεν λέει ρε παιδιά τίποτε, με δύο και με τρία φορτία δεν γίνεται. Η καμπάνια κάποτε κρατούσε 4,5 μήνες. Φτάσαμε στις 4,5 μέρες. Τα συμπεράματα είναι ολονόγνωστα. Άργησε κιόλας να ξεκινήσει η φέτος. Βεβαίως και άργησε, βεβαίως. Είχε προβλήματα από ό,τι ακούω η βιομηχανία με τη ΔΕΦΑ εκεί, με το φυσικό αέριο. Από ακούσματα, όχι ότι είμαι μπροστά. Τα πράγματα ήταν, υπήρχε μια ροή 4-4,5 μήνες, όπως είχαμε 80-100.000 στρέμματα. Να μπορούσε να περάσει και ο νόμος καλά, να περνούσαμε όλοι καλά. Τώρα περνάμε όλοι άσχημα. Οι τεύθυλοπαραγωγοί εκφράζουν την αγωνία τους στην κάμερα του επιλογές. Θέλουμε να βάλουμε και πολλά στρέμματα. Και εγώ ίδιος μπορώ να βάλω και 40 και 50 στρέμματα. Έχουμε χωράφια. Το οποίο το είχαμε καλλιεργήσει σε ηλιόσπορο. Αλλά θα πληρωθούμε άραγε. Και πότε. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Άρα μέλλον για τη βιομηχανία δεν υπάρχει. Όχι. Όχι. Και λυπάμαι πολύ. Στεναχωριέμαι. Γιατί εδώ είχα ένα θείο και με έφερνε από το 69-70 εδώ, σε ηλικία 9 χρονών. Έσβησε η ελληνική βιομηχανία. Τελείωσαμε, παιδιά, κρίμα. Οι τεύθυλοπαραγωγοί του νομού Σερών τις προηγούμενες μέρες είχαν στείλει επιστολή στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας. Οι παραγωγοί αγωνιούν για το μέλλον του εργοστασίου Ζάχαρης στις Σέρες. Μάλιστα, πρότειναν στον Υπουργό να λάβει σοβαρά υπόψη του πρόταση συγκεκριμένου επενδυτή για την εξαγορά του εργοστασίου ως μοναδική ρεαλιστική λύση.